νήσου που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ιστορικά αναφέρεται ότι τα παλιότερα ερείπια αυτού του θεάτρου είναι στον 8ο αιώνα π.Χ. Το θέατρο αποτελείται από τρία μέρη, την ορχήστρα, όρθος για τους άνδρες που έχετε υπηρετήσει στα τεθωρακισμένα, είναι ο χώρος ο οποίος ισοπεδώνεται για να μπορούν να κινηθούν τα άρματα. Και το δεύτερο μέρος είναι το κύλον, στο οποίο βρίσκονται οι θεατές, οι οποίοι παρακολουθούν τον θέσπη, τον πρώτο ιερέα του Διονύσου, ο οποίος πήγαινε σε όλες τις πολιτείες της Αθήνας, με το άρμα του θέσπιδος, άρμα σημαίνει αρμάμαξα, φορτηγό, στο οποίο είχε φορτωμένο το κρασί, στα φύλλα και έδειχνε στους ανθρώπους τι προϊόν έφερε από την Ανατολή ο Διόνυσος. Και οι άνθρωποι έφταναν κοντά του, αυτός κατέβαζε από την άμαξα σκοινιά με όμικρο γιώτα, όχι σκοινή με ήττα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, και τα σκηνικά ήταν κομμάτια από λινό ύφασμα ή βαμβακερό, στο οποίο είχε ζωγραφίσει την επιστροφή του Διονύσου και περιέγραφε πώς ήταν αυτή η χώρα που έζησαν οι Διόνυσοι, είτε 20.000 είτε 2.000 Διόνυσοι κατά τους αρχαίους ιστορικούς. Και ο κόσμος ερχόταν κοντά και δοκίμαζε και το νέο κρασί που ήταν μούστρος. Μετά πομάτιζαν, έβαζαν τα πτώματα στα κεραμικά αγγεία στους πίθους και άφηναν το κρασί μέχρι τον Φεβρουάριο μήνα την επόμενη χρονιά που γινόταν τα πυθίγια. Τα πυθίγια στην Αθήνα γινόταν το Φεβρουάριο και οι γιορτές για το καινούριο θέατρο, θέαμα, γιορτάζονταν σε κλειστό χώρο που λέγεται Οδείο. Το πρώτο και μοναδικό οδείο του πλανήτη είναι στην Αθήνα. Και αυτό γιατί... Α, Οδεόν! Ναι, Πάσναφον και His Master's Voice και Capitol, που ήταν οι εταιρείες των τραγουδιών. Λοιπόν, το πρώτο οδείο στην Αθήνα είχε καταστραφεί από τους Πέρσες και το δεύτερο που χτίστηκε μαζί με όλα τα έργα του Περικλή ήταν το οδείο που είχε σκεπή που έμοιαζε με την περικεφαλαία του Περικλέους, ο οποίος τη φορούσε και στον ύπνο του γιατί ήταν δολυχοκέφαλος, αυγουλοειδές το οβάλ του κεφάλι του και ντρεπόταν να το δείχνει και γι' αυτό φορούσε και την περικεφαλαία μέχρι και στο κρεβάτι. Και είχε το σχήμα της περικεφαλαίας η σκεπή του οδείου στην Αθήνα. Εδώ οδείο στους Φιλίππους δεν έχουμε, αλλά έχουμε θέατρο το οποίο έκτισε ο Φίλιππος. Και το τρίτο και τελευταίο μέρος είναι η σκηνή στην οποία κρεμούσαν τα σκηνικά που ζωγράφιζε ο κάθε χορηγός της παράστασης, τη σκηνή του έργου που ήταν η πιο σημαντική, όπου πεζόταν και όλη η πλοκή του έργου. Πάνω στην σκηνή βρίσκονται οι κύριοι ηθοποιοί και στην αρχή είναι μονόλογος. Είναι μόνο ο θέσπης και κάθε θέσπης που είναι ιερέας του Διονύσου, ο οποίος περιγράφει την επιστροφή του Διονύσου. Είναι ο ιστορικός που λέει τα εκκλησιαστικά πράγματα, δηλαδή τα θρησκευτικά. Δηλαδή πώς ο Διόνυσος έζησε, πώς μετέδιδε τον ελληνικό πολιτισμό στις Ινδίες και πώς μια μέρα επέστρεψε στον ελλαδικό χώρο. Γιατί, όπως λέει ο Αριανός, κανένας Ινδός, λέει, δεν έκανε εκστρατεία έξω από τη χώρα. Επομένως, είναι μια άλλη βλακεία, ο μύθος των Ινδοευρωπαίων, που δεν ήρθαν ποτέ Ινδοί στην Ευρώπη, αλλά Έλληνες ξαναγύρισαν πίσω στη μητέρα πατρίδα, από τις αποικίες στις Ινδίες. Λοιπόν, η σκηνή έχει δύο σκάλες. Η μία σκηνή είναι πίσω από το κτίσμα ή πίσω από το ξύλο, και ανεβαίνει προς τα πάνω όταν κατεβαίνει ο απομηχανής Θεός από τον Όλυμπο για να δώσει λύση σε μια τραγωδία που όλα είναι μπλεγμένα, ο Ιδίποδας έχει πάρει γυναίκα τη μητέρα του, έχουν γίνει κοτσίδα όλη η οικογένεια και πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Ή ο εξμάκινα, ο απομηχανής Θεός, έρχεται από τον Άδη. Γι' αυτό στη μέση της ορχήστρας
υπάρχει υπόγειος χώρος με μία τρύπα από όπου βγαίνει ο Θεός και λέει «Είμαι απεσταλμένος του Άδειου». Αυτή η τραγωδία τελειώνει έτσι και δίνει ένα τέλος που είναι δοσμένο από τον άλλο κόσμο. Και έτσι τελειώνουν οι τραγωδίες. Λοιπόν, το θέατρο των Φιλίππων έχει χτιστεί σκηνή και από κάτω καμαρίνια στα οποία οι ηθοποιοί κρατούσαν τα ενδύματά τους. Τα ενδύματα τα κάνει ο χορηγός. Ο εμπνευστής του έργου, της τραγωδίας ή της κομμωδίας, έχει δώσει τους ρόλους και ο Ευρυπίδης, μια μέρα που τον επισκέφτηκε κάποιος ο οποίος ήθελε να μπει στις γυναίκες και να δουν τι κάνουν στα θερμοφόρια, που ήταν αποκλειστικά γιορτή για γυναίκες, βλέπει τον Ευρυπίδη στην αυλή του σπιτιού του να είναι πάνω στα χώματα και να κυλιέται, του λέει «Τι κάνεις εδώ και τι ρούχα φτωχικά και φθαρμένα είναι αυτά, γιατί φοράς τον Τρίβωνα?» Ο Τρίβωνας ήταν τα ρούχα που φορούσαν οι κοινικοί φιλόσοφοι. Κρυμμένα, ένα ρούχο όλη τους τη ζωή, όπως οι ερημίτες, και καμιά φορά πλημμένο, γένια που είχαν μεγαλώσει από την εποχή που πήγαν στην ερημιά μέχρι που να πεθάνουν, και μπροστά τους και πίσω τους, και μερικές φορές όταν έλειωναν τα ρούχα είχαν τα μαλλιά και τα γένια τους και τα μουστάκια τους για να τους ζεσταίνουν το χειμώνα και να κρύβουν τη γύμνια τους. Λέει ο Ευρυπίδης, να γράφω το ρόλο ενός φτωχού και θέλω να μπω στο πετσί του ρόλου. Και πώς θα το γράφω, αν είμαι μέσα στο σπίτι μου, πάνω στα χαλιά μου, πάνω στο κρεβάτι. Δεν θα το γράψω για φτωχό, γι' αυτό πρέπει να σταθώ στα χώματα πώς ήταν ο φτωχός. Έτσι μαθαίνουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Το θέατρο το έκτισε ο Φίλιππος και σας είπα ότι ο Φίλιππος δεν είχε τη μεγάλη παιδεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή έναν Αριστοτέλη για δάσκαλο, όταν πήγαμε στη σχολή του Αριστοτέλους, αλλά από τον πρόγονό του, τον βασιλιά Αρχέλο, ο οποίος είχε μεταφέρει την πρωτεύουσα από τις Αιγαίες στην Πέλα, ήξερε ότι στην Πέλα γράφτηκαν οι τρεις σπουδαίες τραγωδίες του Ευρυπίδη, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος του Αρχελάου, οι Βάκχες, που μιλάει για τον ερχομό του Βάκχου και για τις γυναίκες οι οποίες εγκατέλειπαν σπίτια, παιδιά, νοικοκυριά, τα πάντα και έτρεχαν πίσω από τα ζώα, τα έσφαζαν, τους έτρωγαν το κρέας ομό, οι διονυσιακτές ήταν ομοφάγοι και οι γυναίκες τραγουδούσαν και χαίρονταν με τα πυθυγεία του Φεβρουάριου, το χειμώνα, που ονομάζεται και μήνας του κυνηγίου των ελαφιών, δίνονταν δέρματα ελαφιών και ήταν οι λεγόμενες μενάδες και μία από αυτές ήταν και η μαμά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδη. Λοιπόν, οι Βάκχες, η Ιφηγένεια εν Ταύρης, στη χώρα των Ταύρων, και μία χαμένη τραγωδία που δεν ξέρουμε για ποιον ακριβώς μιλάει, τον Αρχέλο, γράφτηκαν στο παλάτι της Πέλας. Επομένως, ο Φίλιππος είχε δει όλες αυτές τις τραγωδίες μέσα από το παλάτι του στην Πέλα και στις Αιγαίες που γίνονταν τα Ολύμπια, σχετική με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά στη Μακεδονία κάτω από τον Όλυμπο. Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο του Φιλίππου. Μπροστά σας βλέπετε, γυρνάτε όλοι προς τα πίσω, βλέπετε τα τείχη της πόλης. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από τα τείχη. Το θέατρο είναι δίπλα στα τείχη, γιατί συνήθως οι θεατές μιας θεατρικής παραστάσεως ήταν κατά 99% άνδρες. Στην Αθήνα έβαζαν γυναίκες στο θέατρο μόνο για να δουν τραγωδίες και όχι κομμωδίες. Τραγωδία τι σημαίνει? Τράγος είναι αυτός που οδηγεί τα πρόβατα. Εάν ο τράγος χάσει τα πρόβατα, είναι τραγωδία. Γιατί λέει πικρά που έχασε τα πρόβατα και είναι το κλάμα του τράγου η τραγωδία. Εάν πιούμε στο σπίτι του Αλέξανδρου, θα μας πάει μετά στις βραχογραφίες. Ο Αλέξανδρος είναι ο κύριος πίσω, ο οποίος έχει κληθεί από μέρες για να μας κάνει αυτό το διπορικό κόκ που θα κάνουμε μαζί μετά. Θα πάμε να δούμε την όρθια στήλη του Δίκαιου Δικάς, που είναι 4 μέτρα ψηλή νεκρική στήλη,
και θα πάμε να δούμε και τις βραχογραφίες. Θα πάρετε και το νερό, θα προσέξετε να μην τις πατήσετε για να μην τις χαλάσουμε. Είναι 1500 π.Χ. και 200 μετά Χριστόν, είναι 3, κοντεύουμε στα 4.000 χρόνια και πρέπει να τα διατηρήσουμε στους αιώνας για να δείχνουμε ποιοι είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, θα μπούμε στο θέατρο, δεν θα σας κάνω την παράσταση που την έχουμε κάνει πολλάκι, αλλά θα δούμε από πού έβγαινε ο Εξμάκινα Θεός. Θα δούμε τη σκηνή, θα δούμε τις θέσεις για 4.000 θεατές, άνδρες είπαμε κυρίως. Αν ο Αλέξανδρος μας κάνει ένα συμπόσιο, θα πούμε μαζί του μετά, θα σταθούμε πολύ ωραία και θα γίνουμε κομαστές. Κομαστές είναι οι μεθυσμένοι, κόμος είναι το μεθύσι και τα τραγούδια των μεθυσμένων λέγονται κόμο οδή. Οι οδές το